Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τον κοινοτάρχη της Κοκκινοτριμηθιάς, να δούμε γιατί η κοινότητα καλεί τους πολίτες σε διαμαρτυρία έξω από την Βουλή των Αντιπροσώπων για το κέντρο Πουρνάρα. Κύριε Μελετιέ, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πραγματοποιείτε σήμερα μια εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Βουλή. Ναι. Θα πραγματίσω μια εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Βουλή. Mm-hmm. Σήμερα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8-8.30 το απόγευμα θα διαδηλώσουμε την δυσαρέσκεια μας για την ύπαρξη του Πουρνάρα και τα προβλήματα που προκαλεί. Προκαλεί προβλήματα υγείας, προβλήματα ανασφάλειας των κατοίκων. Βλέπετε πολύ τελευταίως στις τηλεοράσεις σας από το Υπουργείο Υγείας, από τα πιο επίσημα χείλη, να σας λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί κατά το 20% είναι ασθενείς με κορονοϊό, με AIDS, με σύμφυλη, με φυματίωση, που αντιλαμβάνεστε φυματίωση είναι μια από τα πιο επικίνδυνη ασθένεια, γιατί μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από τον κορονοϊό και επίσης είναι και θανατηφόρα ως επιτοπλίστων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα για τους κατοίκους εδώ της περιοχής και όχι μόνο. Είναι επικίνδυνα για όλη την Κύπρο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μόλις διαγνωστούν με τις ασθένειες αυτές εξαφανίζονται, γιατί ξέρουν ότι θα τους απελάσουν και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Έχουμε και πληροφορίες ότι αρκετοί νοσοκόμοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έχουν ήδη ασθενήσει με αυτές τις αρρώστιες, γιατί οι άνθρωποι πήγαν να τους εξυπηρετήσουν ανήξεροι και έχουν ασθενήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι προβλήματα και θέλουμε και εμείς να έχουμε ίσα δικαιώματα και λυπούμε που το λέω, ίσα δικαιώματα με τους μετανάστες. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να προστεώνται αυτοί και να καταστρατηγούνται τα δικαιώματα των κατοίκων της περιοχής μας. Και όχι μόνο της Κοκκινοτριμηθιάς, αλλά και του Παλιομετόχου και του Μάμμαρη και της Δένειας. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε περίπου 20-30 χιλιάδες κόσμος εδώ, σε όλα τα χωριά, και λες και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Λες και όλα περιστρέφονται γύρω από τους πρόσφυγες. Η κυβέρνηση πρέπει να εσκύψει να δει το πρόβλημά μας. Δεν είναι πρόβλημα περίφραξης, είναι πρόβλημα δικαιωμάτων των ανθρώπων, των Κύπριων πολιτών στην περιοχή. Δεν μπορεί ένας έμπορος ναρκωτικός Κύπριος να δικάζεται και να καταδικάζεται και ένας έμπορος ναρκωτικών αιτητής ασύλου να πηγαίνει πίσω στο Πουρνάρα έτσι απλά από την αστυνομία. Δεν μπορεί να είναι η αστυνομία μέσα στο δρόμο και να μας καταγγέλει για ζώνη του αυτοκινήτου 100 με 150 ευρώ. Αυτοί να κλέβουν, να καταστρέφουν περιουσίες. Οι επιχειρηματίες είναι στα όρια τους, βλέπουν τις περιουσίες τους να εξανεμίζονται και να συλλαμβάνουν, να κλέβουν και επίσης να τους παίρνουν πίσω στο Πουρνάρα χωρίς καμία επίπτωση. Για όνομα του Θεού, κύριε Μελετιέ, είναι για όλους, είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο από την παρουσία των μεταναστών στην περιοχή σας και το γεγονός ότι κυκλοφορούν στην κοινότητά σας? Το πιο ανησυχητικό από όλα. Είναι δύο από όλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι οι ασθένειες που κουβαλούν μαζί τους από τις πατρίδες τους και δεύτερον είναι η ασφάλεια των περιουσιών και των κατοίκων. Αντιλαμβάνεστε, μέσα στο Πουρνάρα έχουν γίνει μαχαιρώματα, έχουν γίνει απόπειρες δολοφονίας. Φανταστείτε αυτά να γίνονται μέσα στην Κοκκινοτριμηθιά. Όσον καιρό μένουν εκεί, αναγνωρίζουν την περιοχή, ξέρουν που πάνε, ξέρουν που υπάρχουν πράγματα να κλέψουν και συνεχίζουν να το κάνουν. Και η κυβέρνηση είναι αιτητές ασύλου, δικαιούνται και αυτοί, δικαιούμαστε και εμείς. Γιατί μόνο αυτοί? Καταλαβαίνετε ότι οι κάτοικοι είναι στα όρια τους από τις κλεψές, από τις καταστροφές των περιουσιών. Για παράδειγμα, όποιος είχε χωράφια πάνω στην Καυκάλα δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Τι περιμένετε? Όποιος έχει επιχείρηση κοντά, του την έχουν καταστρέψει. Από την σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας σας στην Βουλή, τι περιμένετε, με ποιο τρόπο θα ικανοποιηθείτε και θα καθησυχαστείτε όσον αφορά τις ανησυχίες? Θα τους δώσουμε ένα ψήφισμα που έχουμε να τους το δώσουμε. Η προσπάθεια μας είναι να ενημερώσουμε, γιατί αρκετοί των βουλευτών δεν ξέρουν τι επικρατεί εκεί. Να σας πω ότι έχουμε κάνει 3-4 διαδηλώσεις εδώ στο χωριό και δεν ήρθε κανένας βουλευτής να μας δει, ενώ τους πρόσφυγες να ακούσει, όχι να μας δει, να μας ακούσει. Ενώ τους πρόσφυγες, μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επήγαινε, όλοι έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους παίρνουν εκεί. Εμάς δεν μας καλούν να πούμε την άποψή μας ποτέ. Ποτέ δεν μας κάλεσαν, εκτός από την Ad-Hoc Επιτροπή για το Δημογραφικό. Mm-hmm. Και θέλουμε να τους πάρουμε την άποψή μας εκεί, αφού δεν έρχονται αυτοί, θα τους την πάρουμε εμείς, γιατί είναι βουλευτές
Λευκωσίας, είναι βουλευτές της Δημοκρατίας και οφείλουν να βάλουν το αυτήν τους να μας ακούσει και εμάς. Αυτό μας το οφείλουν. Τουλάχιστον να μην πει κάποιος ότι δεν ξέρει τι συνέβαινε εκεί. Βουλευτές της Δημοκρατίας έχουν μπει μέσα στο Πουρναρά, έχουν δει τα προβλήματα τους και κανείς δεν ήρθε να δει τα δικά μας τα προβλήματα. Μάλιστα. Για όνομα του Θεού. Εάν δεν εισακουστείτε, έχετε μελετήσει τι άλλο μπορεί να κάνετε για να... Θα πάμε και στο Προεδρικό αμέσως μετά, αν δεν μας δώσουν λύσεις, γιατί και στην ΕΤΧΟΚ Επιτροπή που πήγαμε καμία λύση δεν έχει δοθεί. Υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή, το ξέρουν, πιστεύω οι αρμόδιοι το ξέρουν και ο Υπουργός το ξέρει. Ο Υπουργός είναι ο μόνος που προσπαθεί, αλλά όσα μέτρα και να πάρει, ή σταματούν στη Βουλή ή σταματούν στο Υπουργικό. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να φροντίζουν την περιοχή μας και πρέπει, και δεν είναι μόνο η περιοχή μας που έχει το πρόβλημα το δημογραφικό. Αντιλαμβάνεστε ότι 3 με 4.000 από αυτούς είναι το 50% της κοινότητας. Τότε δεν μπορεί κάποιον να ζήσει με 50%, όχι ξενοφοβία, δεν έχουμε ξενοφοβία, αλλά είναι διαφορετική κουλτούρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα... Δεν μπορούμε να τους αφομοιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς να το πω. Ούτε μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Εμείς, αλλά από ό,τι φαίνεται, ούτε και η κυβέρνηση μπορεί να τους βοηθήσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαμαρτυρία σας. Εάν θα εισακουστείτε, εάν θα σας δώσουν τον λόγο για να μεταφέρετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εκεί στην Βουλή και θα επανέλθουμε στο θέμα, κύριε Μελετίε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σήμερα η ώρα 6 το απόγευμα έξω από τη Βουλή. Θα μαζευτούμε όλοι εκεί για να εκδηλώσουμε τη διαμαρτυρία μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ.